Μια εντυπωσιακή συλλογή έργων από χαρισματικούς εικαστικούς εγκαινιάστηκε στην Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Νομίζω ότι πραγματικά είναι από τις πιο σημαντικές εκθέσεις των τελευταίων ετών, δηλαδή, γιατί έχουν περάσει εξαιρετικές εκθέσεις από εδώ, που έχουν προβληθεί στην Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με τη συμμετοχή 9 σημαντικότατων καλλιτεχνών. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο, βέβαια, με φίλους μου καλλιτέχνες, οι οποίοι ήταν στην αρχή 6, τελικά γίνανε 9. Και με προεξάρχουσες στις δύο φυσιογνωμίες, τον Εκλυπώντα Μηταρά, στον οποίο θα αφιερώσουμε την έκθεση λίγο. Είναι πολύ μικρό η τιμή που του κάνουν, πολύ μικρή. Και το Παπαδοπεράκι που έχει πεθάνει εδώ και 10 και κάτι χρόνια, που είναι ένας εξαίρετος καλλιτέχνης. Ακριβώς πίσω έχει το έργο του Δημήτρη Μηταρά, το οποίο έχει γίνει το 1986. Ήταν μια επιθυμία του τότε καθηγητού της Σχολής Καλών Τεχνών. Ταξιδεύαμε μαζί για να πάμε από το ένα εργαστήριό του στο άλλο και έβλεπε την Εύα για πρώτη φορά. Οπότε ήταν η επιθυμία του να το ζωγραφίσει και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικά από τα πορτρέτα που έχει κάνει ο Μηταράς. Βλέπετε πίσω μου ένα μουσιακό έργο του Δημήτρη Μηταρά με τίτλο Τόρσο, 100x70, ακριλικό σε board. Εκτίθεται εδώ πέρα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ένα από τα σπάνια έργα της δεκαετίας του 80, δισεύρετα στην ελληνική αγορά. Είναι έργο της προσωπικής μου συλλογής και χαίρομαι που βρίσκεται σε μια τόσο σημαντική έκθεση. Η Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1975 και αποτέλεσε έναν από τους πρώτους οργανωμένους εικαστικούς μουσιακούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Στην ιστορία της τέχνης γενικότερα, η ιστορική της τέχνης, αυτό το οποίο θέτουν ως αρετή σε ένα έργο ζωγραφικό είναι η ταύτιση μορφής και περιεχομένου. Δηλαδή, το περιεχόμενο του έργου να μπορεί να αποδοθεί μέσα από την ικανότητα τη μορφοπλαστική του καλλιτέχνη. Βέβαια, αυτό πάντοτε είναι ζητούμενο και λίγες φορές κατορθώνεται από την πλευρά των καλλιτεχνών. Εδώ, ωστόσο, έχουμε αρκετά τέτοια έργα που μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για αριστουργήματα. Καταφέραμε και συγκεντρώσαμε έργα από συλλέκτες περισσότερο και από τους ίδιους καλλιτέχνες, οι οποίοι εκφράζουν μια γενικότητα της σύγχρονης συνολικής τέχνης. Γι' αυτό και δώσαμε και τον τίτλο «Από το πορτρέτο στο τοπίο, από το ρεαλισμό στον αφηρημένο εξπρεσιονισμό». Η έκθεση είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στην Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έως τις 24 Μαρτίου.